Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η φίλη που είχε στείλει το email είχε βάλει θαυμαστικό στο τέλος της πρότασης, τα δήλωση δηλαδή. Άνθρωποι χωρίς φιλότιμο τα καταφέρνουν μια χαρά. Έχω αλλάξει όμως τον τίτλο που έχει δώσει η ίδια στο mail που έστειλε για το vlog που κάνω τώρα, για το βίντεο που κάνω τώρα και έχω βάλει ερωτηματικό στο τέλος. Άνθρωποι χωρίς φιλότιμο τα καταφέρνουν μια χαρά. Κυρία Θέκλα, σας χαιρετώ. Χαίρετε. Εύχομαι να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Είμαι καλά και είμαι καλή τσεσάζω που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Είμαι καλή τσεσάζω σημαίνει είμαι καλά και γίνομαι ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ που βρίσκετε χρόνο και απαντάτε στα μηνύματά μου. Είχατε κάνει παλαιότερα ένα live για το αν αξίζει να είμαστε καλοί άνθρωποι ή όχι. Το ότι είμαστε καλοί άνθρωποι για τον εαυτό μας, συμφωνώ. Δεν πάβει όμως να με θυμώνει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να μην έχουν τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών από τη ζωή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό που προκαλεί αηδία. Σε σημείο που σφίγγεται το στομάχι μου και θέλω να κάνω εμετό. Ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να σου κάνουν κακό και εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό αφού δεν υπάρχουν αποδείξεις. Δηλαδή μιλάς για ανθρώπους που σου έχουν κάνει ψυχολογικό πόλεμο στην ουσία. Πολλές φορές έκανα μέσα μου σκέψη κάτι κακό για αυτούς. Αλλά λόγω το θρησκευτικό μου πιστεύω, αμέσως ένιωθω ότι δεν είναι σωστή η προσέγγιση. Ρωτώ, γιατί οι άνθρωποι που παρανομούν, που συκοφαντούν κόσμο, διαβάλλουν και λένε επικίνδυνα ψέματα να έχουν ένα τουπέ όταν σε βλέπουν. Τουπέ σημαίνει αυτοπεποίθηση, θράσος, θάρρος. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους έρχονται όλα ίσια σε αυτή τη ζωή. Πραγματικά θα πω κακία, αλλά αν πάθαιναν κάτι μάλλον θα χαιρόμουν. Αναγνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνομαι χερέκακη. Τι θα μπορούσα να κάνω για να σταματήσει να με ενοχλεί αυτό, ιδιαιτέρως όταν βλέπω αυτά τα άτομα μπροστά μου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ τη φίλη για τα κέρια ερωτήματα που θέτει, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία προβληματίζουν πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο εσύ που έχεις αυτούς τους προβληματισμούς. Δεν είναι μόνο εσύ που ενοχλείσαι όταν βλέπεις μπροστά σου ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να σου κάνουν κακό στο παρελθόν ή προσπαθούν να σου κάνουν κακό στο παρόν και δεν έχεις αποδείξεις για να μπορέσεις να νομικά να προστατευτείς. Όπως είπα και προηγουμένως διαβάζοντας την επιστολή σου, προφανώς αναφέρεσαι στο ψυχολογικό πόλεμο. Θυμίζω ότι έχω να γράψει ένα βιβλίο για τον ψυχολογικό πόλεμο που εκεί μέσα περιγράφω τα διάφορα είδη ψυχολογικού πολέμου όπως το bullying, το mobbing, το gaslighting, το stonewalling κλπ. Την τιμωρία της σιωπής που σημαίνει το stonewalling, το gaslighting είναι όταν προσπαθούν να σε βγάλουν τρελό, το να σε ντροπιάζουν ή το να σου κάνουν καμπάνιες δυσφήμισης, επίσης είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου. Αντιλαμβάνομαι ότι και εσύ, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, αναστατώνεστε ή αναστατωνόμαστε όταν βλέπουμε τους εχθρούς μας μπροστά μας και μας ενοχλεί το γεγονός ότι τους βλέπουμε να είναι αυτή μια χαρά, να μας φαίνονται αυτή μια χαρά και εμείς να υποφέρουμε από τις συνέπειες της πολεμικής που μας έχουν εξασκήσει και επίσης να έχουμε και όλη αυτή την αναστάτωση που έχουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει θετική ενέργεια, ο οποίος έχει τοξικότητα απέναντί μας. Αγάπη μου, εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν φιλότιμο τα καταφέρνουν μια χαρά. Διαφωνώ. Μπορεί να καταφέρνουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον σύγχρονο. Λάκη μου, σε παρακαλώ πολύ, ξέρω ότι αναστατώνεσαι από τους ανθρώπους χωρίς φιλότιμο, αλλά δεν είναι λόγος αυτός να διακόπτεις το βίντεο. Λοιπόν, ξέρω ότι φαίνεται, μπορεί να φαίνεται, ότι επιφανειακά προοδεύουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι μπορεί να έχουν προαγωγές στις δουλειές τους, ότι μπορεί να βγάζουν χρήματα, ότι μπορεί να γίνονται κοινωνικά και οικονομικά δυνατοί. Προοδεύουν όμως ουσιαστικά. Έχουν όντως χαρά στη ζωή τους. Θα συμφωνήσω ότι η έλλειψη φιλότιμου και η απάθεια και το να μην σκέφτεσαι δεύτερη φορά προτού χρησιμοποιήσεις άνομα μέσα για να επιτυχείς το σκοπό σου, μπορεί να σε οδηγήσουν στην επιτυχία του σκοπού σου, μπορεί να πλουτίσεις παράνομα,
Μπορεί να ανέβεις στη σκάλα της ιεραρχίας αφήνοντας πίσω ανθρώπους αξιόλογους επειδή εσύ έχεις χρησιμοποιήσει άνομα μέσα. Μπορεί. Μπορεί να έχεις καταφέρει να διαλύσεις τις σχέσεις άλλων ανθρώπων. Μπορεί να έχεις καταφέρει να διαβάλεις ένα πρόσωπο και να το απορρίψει η κοινότητα ή η κοινωνία στην οποία ζείτε και εσύ να κάνεις τον καλό και τον σπουδαίο, ενώ στην πραγματικότητα έχεις πάρει στο στόμα σου έναν αθώο άνθρωπο και τον έχεις βοηθήσει ώστε να εξωστρακιστεί από το κοινωνικό σύνολο. Συμβαίνουν τέτοιες αδικίες. Μπορεί κάποιος επιφανειακά να φαίνεται ότι είναι καλά επειδή ακριβώς προοδεύει κοινωνικά και οικονομικά. Η χαρά όμως, η εσωτερική χαρά, δεν ξέρει από εξωτερικές επιτυχίες. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος εσωτερικά να νιώθει πραγματική χαρά, αυθεντική χαρά, να νιώθει ότι είναι καλά, ουσιαστικά καλά, πρέπει να είναι καλά πνευματικά. Πρέπει να έχει πνευματική υγεία. Η οποιαδήποτε παράνομη πράξη, η οποιαδήποτε πράξη χωρίς φιλότιμο, το να ζεις τη ζωή σου εις βάρος των άλλων, το να καταπατάς τους βασικούς, τους στοιχειώδεις κοινωνικούς κανόνες και τους στοιχειώδεις ανθρωπιστικούς κανόνες, το να καταπατάς τους γραπτούς και άγραφους νόμους. Και δεν μιλάω για τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της κοινωνίας, μιλάω για την ανθρωπιά, για το φιλότιμο όπως αναφέρει φίλοι, το να είμαστε καλοί άνθρωποι, το να σεβόμαστε τους άλλους, το να μην αδικούμε τους άλλους. Είναι άγραφοι νόμοι αυτοί. Το να είσαι σεβαστικός είναι ένας άγραφος νόμος, δεν είναι γραμμένος. Δηλαδή, όταν δεν σέβεσαι την ψυχή και τα συναισθήματα του άλλου, δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να σε πιάνει σε αυτό. Κυρία Τάδε, συλλαμβάνεστε επειδή μιλήσατε με έλλειψη ενσυναίσθηση στην κυρία Δίνα. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι ένας άγραφος νόμος. Όταν καταπατάς το φιλότιμο, όταν καταπατάς την ανθρωπιά, όταν δεν είσαι σωστός, το ξέρεις μέσα σου. Το γνωρίζεις. Ακόμη και αν είσαι ένας άνθρωπος που συστηματικά χρησιμοποιείς τέτοιους τρόπους για να ανέβεις τη ζωή σου. Χρησιμοποιείς τον εύκολο δρόμο, το δρόμο της κακίας και όχι το δρόμο της αρετής. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν το δρόμο της κακίας, είτε εάν είναι άνθρωποι που απλώς εκμεταλλεύονται ανθρώπους και καταστάσεις προκειμένου να ανέλθουν, ακόμη και αν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει στο άλλο άκρο, στο άκρο της πλήρους κοινωνιοπάθειας, δηλαδή να μην έχουν καμία απολύτως εκτίμηση και σεβασμό για κανέναν ανθρώπινο κανόνα, τους κοινωνικό κανόνα, για τους νόμους, για την αποφυγή εγκλημάτων κλπ. Κλπ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τους άλλους και λειτουργούν ως αρπακτικά, είτε δεν έχουν καμία απολύτως συνείδηση ανθρώπινη, μιλάω για τους κοινωνιοπαθείς τώρα, για τις ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, για αυτούς οι οποίοι γίνονται κατ' εξακολουθήσει εγκληματίες, για τους ψυχρούς και αδίσταχτους εγκληματίες μιλάω τώρα, και αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν τα κριτήρια, να συναντήσουν τα κριτήρια για τη διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας. Σε αυτούς αναφέρομαι τώρα. Με έχετε ρωτήσει πρόσφατα τι είναι η ψυχοπαθητικότητα, τι είναι η κοινωνιοπάθεια. Αυτό. Ένας άνθρωπος να μην αντιλαμβάνεται, να μην καταλαβαίνει και να μην μπορεί να χωρέσει μέσα στο μυαλό του ότι υπάρχουν κοινωνικοί κανόνες, ότι υπάρχουν νόμοι και ότι πρέπει να σέβεται τους άλλους και δεν νιώθει καμία απολύτως ενοχή όταν παραβαίνει αυτούς τους κανόνες. Ακόμη και κοινωνιοπαθής να είσαι, θα είσαι δυστυχής. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους άλλους ανθρώπους ή λειτουργούν χωρίς φιλότιμο κοινωνιοπαθείς, δηλαδή δεν φτάνουν όλοι στο σημείο που να μπορούν να διαγνωστούν με την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, δεν είναι όλοι ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, δεν είναι όλοι άνθρωποι που θα έφταναν στο έγκλημα, όμως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση, γιατί η λέξη φιλότιμο στην ουσία είναι η ελληνική λέξη για τη λέξη ενσυναίσθηση, η οποία είναι μια λέξη που σημαίνει να μπορώ να καταλαβαίνω πώς νιώθουν οι άλλοι. Το φιλότιμο σημαίνει να μπορώ να καταλαβαίνω πώς νιώθουν οι άλλοι και να σέβομαι το πώς νιώθουν οι άλλοι και να λειτουργώ με λεβεντιά.
Αυτό σημαίνει το φιλότιμο. Να αγαπάω την τιμή, να τιμώ τους άλλους. Να αγαπώ και να τιμώ τους άλλους. Οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν χωρίς φιλότιμο και δεν είναι με κάποιο τρόπο προβληματικοί στον εγκέφαλό τους, όπως τους ανθρώπους με τη διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας, που θα πει κάποιος, μα δεν μπορεί να αντιληφθεί ο εγκέφαλός τους τι σημαίνει όρια και τι σημαίνει κανόνες. Είναι άνθρωποι που είναι προβληματικοί στον τρόπο της εγκεφαλικής τους λειτουργικότητας. Που πάλι λέω, και αυτοί που βρίσκονται οι περισσότεροι από αυτούς φυλακισμένοι σε φυλακές υψηλής ασφαλείας, και αυτοί δεν μπορούν να νιώσουν χαρά. Αλλά ακόμη και οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν, να αντιληφθούν τους κοινωνικούς κανόνες, μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει φιλότιμο, μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ενσυναίσθηση, αλλά επιλέγουν να μην εξασκήσουν αυτές τις αρετές. Ακόμη και αυτοί κατά βάθος μέσα τους νιώθουν ότι είναι ψεύτικοι. Νιώθουν ότι δεν είναι τόσο καλοί άνθρωποι όσο νομίζουν οι άλλοι γύρω τους. Ξέρουν ότι δεν είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτή η γνώση του ότι είμαι ένας ανήθικος άνθρωπος, η γνώση του ότι είμαι ένας ψεύτης, είμαι ένας μπαγαπώντης, είμαι ένας άνθρωπος που δεν σέβομαι τους άλλους ανθρώπους, είμαι ένας άνθρωπος που άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ, είμαι ένας δάσκαλος που διδάσκει και νόμο δεν τηρεί, για παράδειγμα. Είμαι ένας άνθρωπος που παρουσιάζομαι ως ένας άνθρωπος σωστός, ενώ δεν είμαι σωστός. Αυτή η γνώση και μόνη της είναι ένα σαράκι μέσα στους ανθρώπους αυτούς που τους κατατρώει. Μπορεί να μην το συνειδητοποιούν, να μην το αντιλαμβάνονται, να μην ξέρουν γιατί, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν μπορούν να βρουν χαρά. Δεν μπορούν να βρουν ησυχία, δεν μπορούν να βρουν ηρεμία, δεν μπορεί να βρει απάγγιο η ψυχή τους. Ξέρετε ότι έχω εργαστεί τουλάχιστον 2 δεκαετίες ως ψυχολόγος ιδιώτης και έχω δει χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν χρήματα και έχουν ακόμη χρήματα, θέσεις και εξουσίες και φαίνονται ιδιαίτερα επιτυχημένοι στον έξω κόσμο, και όμως μέσα στα σπίτια τους βιώνουν δυστυχία και οι ίδιοι και οι άνθρωποι που ζουν γύρω τους. Μπορεί να μην τους έχω γνωρίσει αυτούς αρχικά, δηλαδή κοντά τους να έρθει η σύζυγός τους, τα παιδιά τους, ο σύζυγός τους, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά είναι μύθος ότι αν κάποιος καταφέρει και επιτύχει επαγγελματικά, κοινωνικά και οικονομικά, ότι είναι μια χαρά. Είναι μύθος αυτός. Γιατί αν έχεις μέσα σου κακία, αν έχεις μέσα σου τοξικότητα, εσύ ο ίδιος θα ζέχνεις από τη δικιά σου κακία και τη δικιά σου τοξικότητα και δεν θα βρίσκεις ανάπαυση πουθενά. Θα μου πείτε, μα και εμείς τα θύματα παθαίνουμε κατάθλιψη, μα και εμείς τα θύματα παθαίνουμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, παθαίνουμε άγχος, παθαίνουμε κρίσεις πανικού. Ναι. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι στο να εμφανίσουμε κάποιες ψυχικές διαταραχές, ιδιαίτερα εάν κακοποιηθούμε. Όμως, τίποτα δεν συγκρίνεται με το ψυχικό πόνο του κενού που δεν καλύπτεται με τίποτα μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι είναι κάλπικος. Ένας παλιάνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί. Μπορεί να δείχνει ότι διασκεδάζει, μπορεί να δείχνει ότι ψυχαγωγείται, μπορεί να βγάζει φωτογραφίες που να δείχνει χαρούμενος, να δείχνει πετυχημένος, να δείχνει ευτυχής. Δεν μπορεί όμως να βιώσει αυτή την αυθεντική χαρά που βιώνει ένας άνθρωπος που είναι καλά με τη συνείδησή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τον αγώνα του καθημερινά, τον πνευματικό του αγώνα, προκειμένου να είναι καλά και να είναι ένας καλός άνθρωπος. Αυτή τη χαρά, αυτή την εσωτερική ηρεμία, αυτή την αγαλίαση δεν μπορεί να τη βιώσει ένας άνθρωπος χωρίς φιλότιμο. Δεν μπορεί να τη βιώσει, γιατί ξέρει ότι δεν είναι εντάξει. Και μπορεί να έχει χρήματα, μπορεί να έχει ακριβά αμάξια, μπορεί να έχει ακριβά σπίτια, μπορεί να έχει θέσεις και αξιώματα, όμως μέσα του έχει έναν ικανοποίητο κενό που δεν το γεμίζουν αυτά τα υλικά πράγματα. Οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο σωματικά όντα. Είμαστε και πνευματικά όντα. Είμαστε και διανοητικά όντα και πνευματικά όντα.
Για να μπορέσουμε να είμαστε καλά και να βιώσουμε αυθεντική χαρά, πρέπει να είμαστε και σωματικά καλά και διανοητικά καλά και πνευματικά καλά. Αν ένας άνθρωπος παραμελεί το πνεύμα του, ακροτηριάζει το πνεύμα του θα έλεγα, επιλέγοντας το δρόμο της κακίας, πληρώνει ένα πολύ ακριβό τίμημα, που αυτό είναι ότι δεν μπορεί να έχει αυθεντική χαρά. Όσα αντικαταθλιπτικά χάπια και να πάρει, σε περίπτωση που πάρει αντικαταθλιπτική θεραπεία, ένας άνθρωπος που έχει αυτό το εσωτερικό πνευματικό κενό, δεν θα νιώσει χαρά. Όσο και αν προσπαθήσει να αποκτήσει και άλλα υλικά αποκτήματα, να ανέβει και άλλο την κοινωνική ιεραρχία, δεν θα αποκτήσει πραγματική χαρά. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν τον αγώνα τους συνειδητά, κάνουν τον αγώνα τους με συνέπεια και φιλότιμο και προσπαθούν συνεχώς να διορθώνονται, να μαθαίνουν μέσα από τα λάθη τους, να καλλιεργούν το πνεύμα τους, να είναι πνευματικοί άνθρωποι και να γίνονται όλο και καλύτεροι άνθρωποι, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, μπορεί να πάθουν κατάθλιψη, όντως ναι, μπορεί να δικηθούν, ναι, μπορεί να στενοχωρηθούν, να πληγωθούν, να κάνουν, όμως έχουν σημαντικές αυθεντικές στιγμές, στιγμές αυθεντικής χαράς στη ζωή τους. Δηλαδή μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι, μπορούν να φάνε ήσυχοι, μπορούν να πιουν ήσυχοι, να είναι καλά με τη συνείδησή τους. Και όταν λέω με τη συνείδηση, εννοώ με τη γνώση, την πνευματική έννοια της συνείδησης, με τη γνώση ότι λειτουργώ με βάση αυτά που πιστεύω. Είμαι ένας καλός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που σέβομαι τους άλλους ανθρώπους. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ συνεχώς να γίνομαι καλύτερος. Είμαι ένας άνθρωπος που καλλιεργώ και το πνεύμα. Τώρα, επειδή λες ότι εσύ ενοχλείσαι όταν βλέπεις αυτά τα άτομα μπροστά σου, θα σου έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να αποφεύγεις να συναντάς αυτά τα πρόσωπα. Γι' αυτό μιλάμε τόσο συχνά σε αυτό το κανάλι για οριοθέτηση, για ξεμπρόστιασμα, για no contact, να κόβουμε επαφές με ανθρώπους που είναι τοξικοί προς εμάς. Πρώτα αυτό. Και δεύτερο, να βάζεις αυτό το βίντεο, να το ξανακούς μέχρι να εμπεδώσεις πως αυτό που φαίνεται εξωτερικά ως επιτυχία, αυτό που φαίνεται ως χαρά δεν είναι. Γιατί ένας άνθρωπος, αν έχει την ψυχή του παγωμένη, αν έχει αποφασίσει να πάρει το δρόμο της κακίας, δεν μπορεί να χαρεί αυθεντικά. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία του. Δεν μπορεί να γελάσει με την καρδιά του. Δεν μπορεί να κλάψει με την καρδιά του. Δεν μπορεί να βιώσει όλο το range των ανθρωπίνων συναισθημάτων αυθεντικά, γιατί συνέχεια λέει στον εαυτό του «Μην είσαι άνθρωπος, μην είσαι άνθρωπος», γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που θρώσκει προς τα άνω, ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να καλυτερεύει το πνεύμα του. Όταν κάποιος αποφασίσει να πάρει το δρόμο της κακίας, τότε απανθρωπίζεται, είναι απάνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος. Και ένας απάνθρωπος δεν μπορεί να βιώσει όλο το εύρος των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Δεν μπορεί να έχει ένας απάνθρωπος αυθεντική ανθρώπινη ζωή. Και θέλουμε να είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι πνευματικοί, και μας το εύχομαι.